Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε η Ζέτα. Ποιος ξέρει, τι έπρεπε. Ευχαριστώ που κάποια πιάσα, αλλά δεν πιάσα όλα. Το είχα σταμάτησε. Ένα καινούργιο σώσμα. Ένα καινούργιο σώσμα να αντέρνει. Κυριακάτικο. Ζωντανό. Ολοζώντανο. Εξού και ο τίτλος. Έλα μου κλείνει. Όχι αλήθεια. Κάτι υποψιαστήκαμε στην αρχή του τίτλου. Αλλά είστε σίγουροι. Μην έχετε αγωνία. Είναι Sunday. Οκ. Είναι πολύ live με πολλά πράγματα. Αλλά έχετε πάρα πολλές γραμμένες ενότητες. Γιατί... Όχι, μία-δύο είναι γραμμένες. Όλο το άλλο είναι live. Όλο το άλλο είναι τρίωρο. Τρεις ώρες εκεί. Να σου κάνω 10 λεπτά. Στις επάλξες. Εύκολη απόφαση. Και ναι και όχι. Ρισκό. Σε ευχαριστώ. Και ναι και όχι. Πώς και ναι και όχι. Θα δουλεύαμε κάπου έτσι. Ναι, και το βράδυ. Όχι, γενικά. Πάντα ρισκάρεις ενώ με τη δουλειά, ρε παιδί μου. Άρα ναι. Πάντα όμως ενώ δεν είναι ότι είναι κάτι παραπανίσιο. Ναι, όχι. Πόσο δύσκολο είναι όμως να σε εργαστούμε. Είναι πολύ δύσκολο. Θα φανεί. Θα δούμε πόσο θα μείνει αυτή η φιλία τώρα. Θα δούμε. Το ξεμάλιασμα εδώ δεν πολύ παίζει πάντα. Όχι, δυστυχώς είναι μονόπλευρο αν παίξει εδώ. Έχει μουσια όμως. Κάτι θα βρω και εγώ, μην ανησυχείτε. Μην με φοβάστε, έχει αρκετά. Καλά, γλυκούλα. Ναι. Αρνητικό. Τι σκέφτεται, παιδιά. Είναι πολλά χρόνια. Κοίταξε, κάποιες φορές είναι λίγο ασυγκράτητος. Σε ποιο κομμάτι, σε όλα. Κάποιες φορές είναι λίγο ασυγκράτητος και έρχεται, όχι ότι είναι απαραίτητα αρνητικό αυτό, απλά έρχεται σε σύγκρουση με την δική μου ιδιοσυγκρασία. Κάπου λίγο. Κάπου λίγο θα. Το βρήκε εκείνος, κάπου λίγο θα ανοίξω κι εγώ, κάπου λίγο στη μέση θα συναντηθούμε. Είναι σαν χορός μου. Αυτό. Ναι, μπορεί να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά γενικότερα δεν έχουμε αυτή τη λογική στο σπίτι. Δεν είναι δηλαδή, μην το κάνεις αυτό, αυτό κάτω. Υπάρχει ένα κλίμα στη συζήτηση. Θα το δούμε, λοιπόν, καλά θα δούμε, αγάπη μου. Θα δούμε, θα πρέπει λίγο να περιμένει. Δεν πάω να πούμε κι όλα από τώρα. Ναι, γιατί λίγο έτσι. Θα δούμε.